Good morning, dear President, Mr. Bourdakis, ladies and gentlemen. It's a great honor and pleasure for me to be here among so distinguished guests. Thank you very much because you give me the opportunity to give a small speech to your audience. But allow me, it's easier for me to speak in Greek because my presentation is in Greek. So excuse me, I'm not so ready to speak in English. Anyway, το αντικείμενο του παρόντος συνεδρίου, αυτό καθ' αυτό προφανώς δεν αφορά το πολεμικό ναυτικό, αλλά υπό την ευρεία έννοια της διαχείρισης και εξοικονόμησης της ενέργειας, μας αφορά όλους, είτε ως μέλη οργανισμών, είτε ως φυσικά πρόσωπα. Γιατί τόσο οι προσπάθειες για ορθή διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις μορφές της, όσο και τα αποτελέσματα αυτής στο περιβάλλον αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της ζωής μας. Προφανώς υπάρχουν άλλοι καταλληλότεροι που να αναλύσουν σε θεωρητική βάση και με επιστημονική επάρκεια και προσέγγιση τα επιμέρους αντικείμενα που πραγματεύει το συνέδριο. Από την πλευρά μου θα τοποθετηθώ ως επικεφαλής ενός μεγάλου οργανισμού όπως το πολεμικό ναυτικό, το οποίο στα πλαίσια εκτέλεσης του κρίσιμου εθνικού του ρόλου καλείται παράλληλα να εξετάζει καθημερινά θέματα διαχείρισης ενέργειας αλλά και προστασίας περιβάλλοντος. Ξέρετε πολύ καλά την αστάθεια του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου αρκετά εθνικά συμφέροντα διαχειριβεύονται και εκ των πραγμάτων προκύπτει η ανάγκη το πολεμικό ναυτικό 365 μέρες το χρόνο, μέρα και νύχτα, με ένα μεγάλο αριθμό πλοίων και υπηρεμένων μέσων, να επιχειρήσει θελάσσια περιοχή ενδιαφέροντος στο πλαίσιο αποστολών προκειμένου να παρασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα προφανώς έχει επιπλέον κόστος και επιπτώσεις. Κύριο μέλημα της διοίκησης ενός οργανισμού, όπως είναι και το πολεμικό ναυτικό, είναι να περιορίσει αυτές τις συνέπειες. Ως εκ τούτου, καλούμαστε καθημερινά να διαχειριστούμε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης απόδοσης των ευημέρους ενεργοβόρων συστημάτων των πλοίων, αλλά και των υπηρεσιών μας, εφαρμόζοντας πρακτικές και τεχνικές χρήσεις συστημάτων και μηχανών, οι οποίες αφενός συμβάλλουν στον περιορισμό της πατάλησης ενεργειακών πόρων, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκτέλεση της αποστολής μας. Έχοντας επίγνωση του σημαντικού και πολύπλευρου έργου του ελληνικού παραρτήματος της Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού, συνεργαζόμαστε στενά την τελευταία πενταετία επί των συναφών θεμάτων όπως η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων, έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού και ψυχικών εγκαταστάσεων των πλοίων και των υπηρεσιών. Η συνεργασία κρίνεται από μέρους μας ως ιδιαίτερως υποφελής και επικοδομητική, ιδιαίτερα δε εκτιμάται η ευγενική προσφορά της εταιρείας για παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη μας. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ το βήμα και να σας γνωρίσω ότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας στον τομέα προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος μέσω στοχευμένων δράσεων οι οποίες δύναται να επιφέρουν αυτά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής εντός και εκτός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Το πολεμικό ναυτικό και οι άμεσες δυνάμεις γενικότερα μέσω της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού, ώστε αυτό να κατανοήσει τη σύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος με την αξιακή του ταυτότητα. Σε αυτό το σημείο, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο επί του θέματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χαραλαμπόπουλο για την ευγενική πρόσκλησή του και να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιτυχία στη συνεργασία του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ.